Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμαδιάς και βρισκόμαστε στο Mindset Fitness. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη συνέπεια, και για το πώς θα είμαστε συνεπείς στην προπόνησή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα. Είναι ο Κώστας, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και κάνει το κλασικό 8 ωρό του 9 με 5. Παραγγέλνει 2-3 φορές την εβδομάδα απ' έξω, Γενικά είναι πολύ χαλαρό με τη διατροφή του, δεν το σκεφτεί ιδιαίτερα. Και γενικά γυμνάζεται μία φορά την εβδομάδα και η δραστηριότητα που έχει επιλέξει είναι να πηγαίνει να παίζει μπάσκετ με τους φίλου του. Ο Κώστας λοιπόν αποφασίζει από Δευτέρα, που συνηθίζεται κιόλα, να αλλάξει το lifestyle του και να το βελτιώσει. Αποφασίζει λοιπόν να πάει να γραφτεί σε ένα γυμναστήριο και να ξεκινήσει άσκηση. Και αποφασίζει να πάει σε έναν διατροφολόγο για να του βγάλει ένα πλάνο διατροφή και έτσι να βελτιώσει τη συνολική υγεία του. Καθώ πηγαίνει λοιπόν στο γυμναστήριο την πρώτη μέρα, συνειδητοποιεί ότι ο προπονητή εκεί είναι πάρα πολύ αυστηρό και του βάζει δύσκολα πράγματα και του κάνει μία επίδειξη, α το πούμε, για το πόσο σκληρή μπορεί να είναι η προπόνηση που θα ακολουθήσει. Και επειδή και τα άλλα άτομα στον χώρο είναι πολύ προχωρημένα, νιώθει πολύ άσχημα και ότι δεν ανήκει σε αυτό το σύνολο. Οπότε εκείνη τη στιγμή χαμηλώνει την αυτοπεποίθησή του, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει πηγαίνει σπίτι, την άλλη μέρα ξυπνάει και είναι πιασμένο και χειρότερα από ό,τι ήταν πριν και απογοητεύεται με το συγκεκριμένο θέμα. Την επόμενη μέρα πάει και στον διατροφολόγο. Όπου εκεί του λέει: Κοίταξε να δει, για να δει αποτελέσματα θα πρέπει να ζυγίζει διτρό, να γνωρίζει ακριβώ πόσε θερμίδε τρως ημερησίω και αυτά που τρώσουμε την εβδομάδα να τα έχουμε σε πλήρη έλεγχο. Τι πιστεύετε εσεί, ότι αυτό το άτομο θα συνεχίσει αυτό το καινούριο ταξίδι του fitness με συνέπεια ή όχι. Και τώρα θα μου πείτε, Ρε Γιώργο, τα κάνει όλα τραγικά. Δηλαδή, τα έκανε όλα τελείω ανάποδο. Ότι αυτά για να συμβούν, πάνε να πει ότι είναι και κακοί επαγγελματίε που τον προσέγγισαν και ο ίδιο του πήγαν όλα λίγο στραβά. Και όμω είναι ένα κλασικό φαινόμενο που συνηθίζεται, παιδιά, στον ελληνικό χώρο του fitness, θεωρώ. Και αυτό το άτομο που περιέραψα είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν να γυμναστούν. Δεν είναι δηλαδή άτομα που δεν καλά θέλουν να πάνε σε αγώνε crossfit ή σε αγώνε bodybuilding, αλλά άτομα που θέλουν να βελτιώσουν το lifestyle του. Τι προσέγγιση λοιπόν πρέπει να έχουν αυτά τα άτομα για να μένουν συνεπεί στο στόχο του. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Όσον αφορά το κομμάτι τη προπόνηση, όντω η ιδέα του να πάει κάποιο σε ένα γυμναστήριο είναι πάρα πολύ καλή γιατί είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να βελτιώσουμε τη συνολική υγεία μα. Όμω θα πρέπει οι πρώτε προπονήσει να δώσει ο αθλητή που ξεκινάει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο τεχνικό κομμάτι δηλαδή στην εκμάθηση της τεχνικής και τίποτα παραπάνω. Θα πρέπει ο προπονητής να το ξεκαθαρίσει ότι τα άλλα άτομα δεν έχουν σχέση με εσένα γιατί κάνουν πολύ καιρό προπόνηση, οπότε δεν είναι απαραίτητο να τους ακολουθεί. Επίσης το πρόγραμμα που είναι γραμμένο στον πίνακα, που ουσιαστικά είναι για μια ομάδα ατόμων, θα πρέπει να εξατομικευθεί για τον καθένα προσωπικά, πόσο μάλλον για αυτόν που είναι αρχάριος ακόμα και μετά από ένα-δύο μήνε, ακόμα και μετά από έξι μήνε, που αυτό ο άνθρωπο δεν θα έχει μεγάλη εμπειρία, δεν τον αφήνουμε στα ράκ, για παράδειγμα, να κάνει σκουότ με πιο προχωρημένα άτομα και να παρασύρεται και να βάζει κιλά που δεν μπορεί να διαχειριστεί, γιατί οι πιθανότητε τραυματισμού είναι πάρα πολύ μεγάλε. Και εκεί έχει μερίδιο και ο, προπονητής, προπονητή, σε μεγάλο βαθμό ο προπονητή, αλλά και μετά και ο αθλητή που θα παρασυρθεί από του διπλανού του. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει σε χίλια δύο πράγματα. Και εννοείται ένα προπονητής όταν έχει ένα γκρουπ 20 ατόμων, δεν έχει πάντα τον έλεγχο, τον τέλειο έλεγχο μάλλον στα πάντα. Γιατί ένα αθλητής μπορεί να παρασυρθεί ακόμα και από ένα workout που μπορεί να λέει ο προπονητή στον πίνακα είναι for time και να πιέζεται με σκοπό να περάσει το διπλανό του. Άρα, οι πρώτε προπονήσει θα πρέπει η έμφαση που θα δώσουμε να είναι στο τεχνικό κομμάτι, έτσι ώστε ο άλλο που θα ξεκινήσει να βρει ενδιαφέρον σε αυτό το καινούριο είδο που έχει επιλέξει και να ξαναπάει την επόμενη μέρα. Ο πρώτο μήνα που θα ξεκινήσει την καινούργια δραστηριότητα είναι ο πιο σημαντικό για το αν θα το συνεχίσει ή θα το σταματήσει αυτό που έχει επιλέξει να ξεκινήσει. Αν δει ο καινούριο ασκούμενο λοιπόν ότι σε αυτό το καινούριο σπορ που έχω επιλέξει υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, θα πει ότι θα πω και την επόμενη φορά. Θα πω και την επόμενη φορά. Και όταν αυτό ξεπεράσει του τρει μήνε, πολύ πιθανό να γίνει και συνήθιο. Άρα είναι σημαντικό να επιλέξουμε κάτι που να έχει ενδιαφέρον για εμάς, έτσι ώστε να ορίσουμε κάποιους καινούργιου στόχους και να παραμείνουμε συνεπείς στο πρόγραμμα που έχουμε αποφάσισει να ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Εννοείται πως δεν γίνεται να έχουμε κάθε φορά όρεξη για προπόνηση. Θα υπάρχουν μέρες που δεν θα έχουμε όρεξη για προπόνηση. Αλλά μπορούμε να πάμε και μπορεί και στην πορεία να μας έρθει η όρεξη. Εκεί θα βοηθήσει πάρα πολύ να έχουμε και κάποιον partner, έτσι ώστε να μιλάμε μαζί του, να έχουμε πει του στόχου μα σε αυτόν τον partner, να το έχουμε πει εξή κάτι. Θέλω να κάνω ένα PR, ένα προσωπικό ρεκόρ σε κάποιο κιλό. Ή ξέρει κάτι, θέλω να βελτιώσω την περιφέρειά μου, να δυνατήσω ενδεχομένω να χάσω λίγο λίπος. Οπότε, αν και ο partner σα έχει κάποιον αντίστοιχο στόχο, θα πηγαίνετε μαζί στο γυμναστήριο και θα είναι πολύ πιο ευχάριστο όλη η διαδικασία. Και θα έρθουν στιγμές που σίγουρα ο ένας θα παρακινήσει τον άλλον σε περίοδους που δεν θα έχετε όρεξη. Άρα είναι σημαντικό ένα να έχουμε στόχους και δύο αυτούς τους στόχους να τους μοιραζόμαστε με άτομα που αγαπάμε. Τώρα, αν ο στόχος είναι πολύ ισχυρό και πούμε για ποιο λόγο θέλω να πετύχουμε αυτό το στόχο, Εκεί θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να μείνουμε συνεπεί στην προπόνησή Πάμε τώρα στο κομμάτι του διατροφολόγου δεν είμαι διατροφολόγο, αλλά αν πήγαινε ένα αρχάριο εντελώ που έχει αυτό το lifestyle που προανέφερα και του λέει ο άλλο μέτρα τα πάντα και πάμε λίγο να τα ζυγίσουμε να δούμε πώ θα πάει, είναι δεδομένο ότι αυτό το πράγμα θα του φαινόταν ακραίο και θα του σταμάταγε στον πρώτο μήνα κιόλα. Μπορεί να μην το ακολούθησε καν για μία εβδομάδα, δύο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να κάνουμε μικρά βήματα. Να οριοθετούμε τι θέλουμε να πετύχουμε και να βάζουμε μικρού καθημερινού στόχου, μικρέ καθημερινέ νίκε. Άρα, εκεί που αυτό ήταν πάρα πολύ χαλαρό με το τι έτρωγε και παράγγελνε έξω 3-4 φορέ την εβδομάδα και ήταν πολύ χαλαρό με τη διατροφή του, μπορεί απλά να ξεκινήσει με το να μειώνει να παραγγέλνει απ' έξω. Στο επόμενο βήμα, αφού το καταφέρει, να επιδιώξει να μην τρώει τόσο πολύ ζάχαρη μέσα στην εβδομάδα. Αφού το καταφέρει και αυτό, να πάει στο επόμενο βήμα που μπορεί να είναι να μειώσει τα τράντσε και να αυξήσει καλέ πηγέ υδατανθράκων, για παράδειγμα. Άρα, για μένα σημαντικό είναι να βελτιώσουμε καθημερινέ συνήθειε, μικρέ συνήθειες, που συνολικά στο τέλο του χρόνου αυτέ οι μικρέ συνήθειε θα έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Δεν γίνεται να φτάσουμε ένα σώμα που το είδαμε στο γυμναστήριο και να λέμε, θέλω να γίνω έτσι σε δύο μήνες, ενώ ο άλλος δουλεύει 20 χρόνια ή 15 χρόνια για να το φτιάξει αυτό, θέλει σιγά σιγά υπομονή και όλα θα έρθουν. Επίση είναι σημαντικό όταν ξεκινάμε μια νέα δραστηριότητα να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το αν μας αρέσει ή όχι. Θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να αξιολογήσουμε τελικά αν μα κάνει ή όχι. Είναι σε ορισμένε περιπτώσει που μπορεί το κλικ να γίνει από την πρώτη στιγμή, σε κάποιε άλλε όμω να θέλει λίγο παραπάνω χρόνο. Και δίνω τόσο έμφαση στα άτομα που ξεκινάνε τη γυμναστική για πρώτη φορά, γιατί πιστεύω ότι το πρώτο διάστημα είναι πολύ χαρακτηριστικό για το αν θα συνεχίσει ή όχι τη γυμναστική. Να θυμάστε ότι άμα συνεχίσουμε για κάτι πάνω από τρει μήνε σε καθημερινή βάση, θα μα γίνει συνήθιο και θα είμαστε πολύ, πολύ πιο εύκολα πιο συνεπεί σε αυτό. Τώρα, ένα λίγο πιο προχωρημένο άτομο Πώ μένει συνεπή στην προπόνησή του, που κάνει ήδη κάποιο διάστημα προπόνηση στο γυμναστήριο. Ναι, μεν το κίνητρο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω είπαμε, και οι στόχοι, γιατί όσο πιο σημαντικό είναι για εσένα, τόσο πιο πολύ εύκολα θα πα και θα κάνει τη διαδικασία. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη τη συνήθεια. Για παράδειγμα, ξυπνάμε το πρωί και πρώτα με τα δόντια μα. Δεν το πολύ σκεφτόμαστε, απλά το κάνουμε. Το κίνητρο μα ενδεχομένω είναι να έχουμε καθαρή αναπνοή να προστατεύσουμε την υγιεινή των δοντιών μας. Αλλά δεν είναι ότι λέμε, όχ, ποιο κίνητρο έχουμε, αυτό, πάμε να το εκτελέσουμε. Είναι μια διαδικασία που την κάνουμε κάθε πρωί, ασυναίσθητα, ρομποτικά θα έλεγε κάποιο και ξέρουμε τα ωφέλη της. Ορισμένες φορές, καλό ή κακός, θα πρέπει έτσι να είναι και η προπόνηση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να την ευχαριστιόμαστε, αλλά θα υπάρχουν μέρες που θα πρέπει απλά να δέσουμε τα κορδόνια μας και να πάμε στο γυμναστήριο και δεν χρειάζεται πάρα πολύ overthinking. Δηλαδή, το να πολυσκεφτόμαστε κάτι δεν μα ωφελεί πάντα. Δε απλά το κορδόνια σου, πήγαινε στο γυμναστήριο και θα δει ότι μετά το πιο πιθανό είναι να νιώθει καλύτερα. Άρα, η δύναμη τη συνήθεια είναι αυτό που θα μα βοηθήσει στο να είμαστε πιο συνεπεί στην επίτευξη του στόχου μα. Αφού λοιπόν είμαστε συνεπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα παρατηρήσουμε ότι θα καταφέρουμε κάποιου στόχου η επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανος για εμάς και να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας. Αλλά θα θυμάστε, θα πρέπει να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας μία μέρα και ακριβώς την επόμενη να προχωρήσουμε παρακάτω και να μην προσκολούμαστε με αυτό που καταφέραμε. Γιατί αυτό θα μας κρατήσει πίσω. Θα πρέπει συνεχώς να κοιτάμε μπροστά προς το καλύτερο και προς τη βελτίωση. Πολλοί λένε ότι η συνέπεια είναι το κλειδί και τελικά, όντω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε μου τη γνώμη σα κάτω στα σχόλια. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε και να σα φάνηκε χρήσιμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.